αγάπη είναι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών που συνθέτουν την διάκριση. Είναι το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του ευαγγελικού ουρανού, το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμα της πίστης. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Το κάτωτρο με τα χίλια αντιφεγγίσματα του Θεού. Το χαρούμενο χαμόγελο της άνοιξης. Η πιο μελωδική νότα της ζωής. Ο ύμνος, ο ευαγγελικός και αγγελικός του Παραδείσου. Ένας Άγιος έλεγε: «Κύριε, κάνε με να βοηθήσω και όχι να με βοηθήσουν. Κάνε με να αγαπήσω και όχι να με αγαπήσουν. Κάνε με να κατανοήσω και όχι να με κατανοούν». Η αγάπη, όπως την δίδαξε ο Κύριος, όχι η κακέκτυπη και παραποιημένη από τους ανθρώπους, είναι έκφραση της θυσίας. Είναι ως μία βοδίας πνευματικής. Είναι της καρδιάς καρπός και της προαίρεσης προσφορά. Αγάπη δεν σημαίνει τι δίνεις, αλλά πώς το δίνεις. Αγάπη δεν είναι το άπλωμα του χεριού και τελειώνει εκεί το θέμα, αλλά το δώσιμο της καρδιάς έχει την σημασία. Αν ξέρεις ο ίδιος να μοιράζεσαι, τότε ξέρεις να αγαπάς. «Ηλαρών τότε αγαπά ο Θεός», λέγει ο Παύλος προς τους Κορινθίους. Ο Θεός αγαπά τον ελεήμονα που δίνει με προθυμία και χαρούμενο πρόσωπο, αλλά και με ελεύθερη γνώμη. Ελεημοσύνη που προσφέρεται εκλείπης ή εξ ανάγκης, είναι απαράδεκτη και απόβλητη. Η ρίζα της ελεημοσύνης βρίσκεται στην καρδιά. Αρχίζει από την καρδιά και τελειώνει στο χέρι μας. Ο Χριστός μας, ο Ιησούς μας, ζήτησε την προσοχή μας στο θέμα της ελεημοσύνης. Κατεδίκασε την επιδεικτική και υπερήφανη ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη θερμαίνει όταν υπάρχει η φωτιά της αγάπης. Ελεημοσύνη δίχως αγάπη είναι ψυχρή και καταθλιπτική. Είναι σώμα νεκρό, δίχως πνοή και ζωή. Είναι ουρανός δίχως ήλιο και φως. Είναι λουλούδι δίχως ομορφιά.